Ευρώ, λοιπόν, μείωση έως 50%. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες για να τα δούμε αυτά αναλυτικά. Βλέπουμε ένας μηχανικός με εισόδημα έως 10.000 ευρώ σήμερα πληρώνει εισφορές το μήνα 298 περίπου ευρώ. Τι του μένει στην τσέπη? Του μένει, όπως βλέπετε και εσείς, περίπου 125 ευρώ είναι αυτό που του μένει. Με το νέο σύστημα όμως, το μέσο μηνιαίο κόστος εισφορών είναι στα 235 περίπου ευρώ, ενώ στην τσέπη του θα μείνουν 171 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση περίπου της τάξης του 36%, 37% περίπου. Από ό,τι ισχύει σήμερα. Από ό,τι ισχύει σήμερα. Μάλιστα. Πάμε όμως να δούμε και στη δεύτερη κάρτα που πρόκειται για κάτι, για μεγαλύτερο εισόδημα. Ένας λοιπόν μηχανικός με εισόδημα από 40 έως 50.000 ευρώ σήμερα πληρώνει 297 ευρώ, όπως είδαμε και στην προηγούμενη κάρτα, είναι το ίδιο με αυτόν που δηλώνει εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Ο μηχανικός που έχει εισόδημα έως 50.000 ευρώ τώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, στην τσέπη του λοιπόν, του μένουν σήμερα 2.758 ευρώ περίπου. Με το νέο σύστημα όμως, το μέσο μηνιαίο κόστος εισφορών ανεβαίνει στα 1.386 ευρώ, ενώ στην τσέπη του μένουν 1.952 ευρώ, δηλαδή περίπου 30% είναι η απώλεια του εισοδήματος, του μηνιαίου εισοδήματος. Αυτό είναι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου, όπως μας είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Δηλαδή, ενισχύονται οι πολλοί οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και καλούνται να υπομισθούν τα βάρη, ή έχοντες περισσότερα εισοδήματα που όμως ως ποσοστό του συνόλου είναι πολύ λιγότεροι. Θα πρέπει να πούμε ότι περίπου 4 στους 10 μηχανικούς έχουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Ωραία, Κατερίνα, να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο κύριος Κατρούγκαλος και να επανέλθουμε. Προσπαθούμε να ελαφρύνουμε τους πολλούς που έχουν λίγα χρήματα, και γι' αυτό το λόγο οι λίγοι που έχουν πιο πολλά θα πρέπει να υποστούν μια σχετική επιβάρυνση. Που φροντίζουμε όμως μέσω της διορθωτικής αυτής πρότασης να μην είναι υπερβολική. Όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν ζητήσει οι επιστημονικοί φορείς είναι στη διάθεσή τους, εκτός από τη γενική αναλογιστική μελέτη. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι ένα πάγιο επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας που μας ζητάει να προσκομίσουμε αναλογιστική μελέτη, ενώ ξέρει ότι η πλήρης ανεπτυγμένη αναλογιστική μελέτη εγκρίνεται από το Aging Working Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έχουν οριστικοποιηθεί τα ποσοστά αναπλήρωσης. Τα ποσοστά αναπλήρωσης, όπως έχω πει χιλιάδες φορές, είναι στην καρδιά της σκληρής διαπραγμάτευσης που έχουμε με τους θεσμούς. Μέχρι ότου λοιπόν καταλήξει η διαπραγμάτευση αυτή, δεν μπορούμε να έχουμε τελική αναλογιστική μελέτη η οποία να είναι στη διάθεση όχι απλώς των επιστημονικών φορέων, ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας.